δικηγόρου στην χώρα μας και αμέσως μετά ο Θανάσης Γκαβός από το Λονδίνο θα μας μεταφέρει και τις πληροφορίες που μεταδίδονται στη Βρετανία για το θέμα αυτό. Εδώ και 22 χρόνια ο Μπεν Νίνταμ μεγαλώνει μέσα από τις επεξεργασμένες φωτογραφίες της Scotland Yard. Από τις 24 Ιουνίου του 1991, όταν το μόλις 1,5 ετών αγόρι εξαφανίστηκε έξω από ένα υποανέγερση εξοχικό σπίτι στην περιοχή Ηρακλής στην Κο, πολλά υπόθηκαν και διερευνήθηκαν για την τύχη αυτού του παιδιού. Του μικρού Μπεν, όπως έγινε γνωστός παγκοσμίως, που εδώ και 24 ώρες, αυτή τη φορά, η τύχη του μπορεί και να βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας. Κάπου στην Κύπρο μπορεί να ζει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα βίντεο ντοκουμέντο έκανε τους αστυνομικούς να πεταχτούν από τις θέσεις τους όταν διαπίστωσαν την εκπληκτική ομοιότητα του νεαρού ξανθιού αγοριού που απεικονίζεται στο μαγνητοσκοπημένο υλικό με το σκίτσο του Μπεν σε σημερινή ηλικία. Η εφημερίδα Δημοκρατική της Ρόδου αποκαλύπτει τη φωτογραφία του εν λόγω αγοριού. Ο Σκάι μίλησε με τον άνθρωπο που παρέλαβε το βίντεο από μια εξαιρετικά, όπως τη χαρακτήρισε, αξιόπιστη πηγή στην Κύπρο και το παρέβωσε στις ελληνικές αρχές. Ένα βίντεο στο οποίο απεικονίζονται τέσσερις Αθήγκανοι, μεταξύ αυτών και ένας ηλιοκαμένος κατάξαντος έφηβος με καταγάλανα μάτια ηλικίας από 20 έως 25 ετών, που φαίνεται να έχει τα χαρακτηριστικά του Μπεν Νίνταμ, ενώ δεν μοιάζει καθόλου με τους γονείς του. Που ήρθε στα χέρια μου πριν από τρεις μέρες. Αυτό το βίντεο που δείχνει ένα παιδί ηλικίας 23-24 ετών, το οποίο κατά την άποψή μου με τους γονείς του που βρίσκεται σε μια εκκλησία το Πάσχα του 2013 έχει εντελώς διαφορετικά όμως χαρακτηριστικά από αυτούς. Ο σωματότυπος του αδύνατος ψηλός και πολύ ταιριάζει, μπορώ να σας πω, με την πιτέρα του Μπεν. Το βίντεο μαγνητοσκοπήθηκε τον Απρίλιο του 2013 σε εκκλησία της Λεμεσού. Ήταν Πάσχα, όπως ακούσατε. Όμως σε κανέναν δεν έκαναν εντύπωση αυτές οι λεπτομέρειες που σήμερα μπορεί και να οδηγήσουν στον εξαφανισμένο Μπεν Νίνταμ. Τη δημοσιοποίηση αυτών που έγιναν τώρα στην Ελλάδα, το θυμίζει και μου το έστειλε. Εγώ βλέποντας αυτό το βίντεο, έκανα σκόπιμο γιατί σας λέω αν θα τα δείτε τα στοιχεία. Καθήκον μου είδαμε να το ανακοινώσω στις αρμόδιες αρχές. Η μητέρα του Μπεν όλα αυτά τα χρόνια δεν σταμάτησε να ψάχνει το γιο της, να ζητάει πληροφορίες και να πιστεύει μέχρι και σήμερα ότι ο Μπεν ζει. Με αφορμή την υπόθεση της μικρής Μαρίας, πριν λίγες μέρες μίλησε ζωντανά στην τηλεόραση του Sky. Μπορεί να υπάρχει μια σχέση με τους Ρωμά. Είχαμε πληροφορίες πριν πολλά χρόνια ότι είχαν δει τον Μπεν με Ρωμά στην περιοχή της Λάρισας. Εάν τελικά διαπιστωθεί ότι ο ξανθός νεαρός στη Λεμεσό που απεικονίζεται στο βίντεο είναι ο Μπεν, τότε θα επαληθευτεί η δικογραφία που είχε σχηματίσει η αστυνομία για την υπόθεση, σύμφωνα με την οποία ο μικρός τότε, 1,5 ετών Νίνταμ, είχε απαχθεί στην Κο από τσιγκάνους.